Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Ο τομέαρχης εργασίας Δημήτρης Πιπεριάς τόνισε χαρακτηριστικά πως η Ελληνική Λύση ψηφίζει ό,τι συμφέρει μόνο στον ελληνικό λαό και όχι ό,τι είναι αντίθετο προς τα συμφέροντά του. Αυτό που έγινε χθες απεδείχθηκε για ακόμη μία φορά ότι πάνω απ' όλα είναι κομματική πειθαρχία και ότι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, δεν περιφρουρούν και δεν βοηθάνε τους πολίτες για θέματα εργασιακά. Αυτό που κάναν ήταν να πειθαρχήσουν στις εντολές του κ. Μητσοτάκη και να φέρουν ένα ανθυλληνικό αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει πάρα πολλά μελανά σημεία. Λοιπόν, το πρώτο και το κυριότερο είναι το εξής, ότι επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο που φέραν χτυπάει τους τρεις πυλώνες του εργασιακού. Και ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες του εργασιακού? Είναι το 40ωρο, το πενθήμερο και το 8ωρο. Χτυπάει και τους τρεις πυλώνες. Όπως επίσης καταργείται το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι που δουλεύουν Σαββατοκύριακο πέραν υψημένο μεροκάματο, τώρα πλέον ο εργοδότης θα μπορεί να του λέει κάθισε Τρίτη, Τετάρτη ή Τετάρτη, Πέμπτη και δεν θα παίρνει αυξημένο μεροκάματο. Όπως επίσης καταργούνται στην ουσία οι υπερορίες, θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι 10ωρα και 12ωρα και θα πέφτουν αυτές οι παραπανίσχες ώρες που παλαιότερα πληρωνόταν οι εργαζόμενοι και πέραν και ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Και αυτά θα πηγαίνουν σε έναν κουβά, και δεν λέω κουμπαρά, λέω κουβά, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει καταστρατήγηση και δεν πρόκειται κανένας εργαζόμενος να πάρει αυτές τις ώρες τις επιπλέον. Και κάποια στιγμή μέσα στο εξάμεινο θα πρέπει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο να πούνε πόσες ώρες δούλεψε παραπάνω και αυτές τις ώρες της παραπανήσιας να τις πληρωθεί είτε με ρεπό, είτε με μειωμένο ωράριο, είτε με κανονική άδεια. Μέσα στο νομοσχέδιο χθες, η πάγια τακτική τους είναι μέσα σε ένα νομοσχέδιο που φέρουν να βάζουν ένα σωρό πράγματα. Στα 100 που φέρνουν μπορεί να έχει και 5-10 καλά. Έτσι. Και αυτά τα 5-10 καλά, η Ελληνική Λύση που μπήκαμε στη Βουλή, δεν μπήκαμε μέσα να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Εμείς μπήκαμε να κάνουμε τη διαφορά στη Βουλή. Ό,τι είναι σωστό και συμφέρον για το λαό, η Ελληνική Λύση το στηρίζει. Ό,τι δεν είναι σωστό για το λαό, το καταψηφίζουμε. Γιατί κάποιοι μας κατηγοράν ότι κάποια νομοσχέδια λέμε ναι. Ούτε αντιρρησίες είμαστε, ούτε αρνητές είμαστε. Είμαστε υπέρ της πατρίδας και του λαού. Και ό,τι καλοφέρουν θα το ψηφίζει η Ελληνική Λύση.